Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του τέταρτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με σενάρια φλοιού σε Unix. Θα χρησιμοποιήσουμε βρόγχους επανάληψης και εντολές αλλαγής ροής εκτέλεσης. Θα μάθουμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις και να χειριζόμαστε αλφαρυθμητικά. Ακόμα θα ασχοληθούμε με συνθήκες και εξωτερικά προγράμματα. Τέλος, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή grep. Σημαντικό στοιχείο των σεναρίων φλοιού είναι η βρόγχη επανάληψης for. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επαναλάβουμε μία ομάδα από εντολές όσες φορές θελήσουμε. Η σύνταξη είναι αυτή που φαίνεται στην οθόνη σας, δηλαδή for, η μεταβλητή μας, εδώ variable, in, ακολουθεί η τιμή που θέλουμε να δώσουμε στη μεταβλητή μας, μετά do, ακολουθούν οι εντολές, ενώ η for κλείνει με την εντολή done. Με το παραπάνω κομμάτι κώδικα, η for θα δίνει κάθε φορά στη μεταβλητή variable μία τιμή από το set που ακολουθεί και θα εκτελεστούν οι εντολές που βρίσκονται ανάμεσα στο do και το done. Στην οθόνη μας φαίνεται ένα παράδειγμα της for. Βλέπουμε for j, in 1, 2, 3, do, echo, hello και τη μεταβλητή μας, done. Δηλαδή θα εμφανιστεί το μήνυμα hello. 1, hello 2, hello 3. Σε περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε επαναλήψεις από κάποια αρχική τιμή έως κάποια τελική τιμή, με συγκεκριμένο βήμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη δομή while. Η σύνταξη είναι αυτή που φαίνεται στην οθόνη. While, expression, do, ακολουθούν οι εντολές μας και done. Η expression συντάσσεται με παρόμοιο τρόπο με τις συνθήκες if. Προκειμένου λοιπόν να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο βρόγχο, θα πρέπει πριν από το while να αρχικοποιήσουμε τη μεταβλητή μας, όπως φαίνεται στο παράδειγμα j ίσο με 1. Μέσα στην expression να θέσουμε τη συνθήκη που θέλουμε. Εδώ, δολάριο j, παύλα lt, 10. Δηλαδή, γίνεται επανάληψη όσο το j είναι μικρότερο από 10. Μέσα στο βρόγχο να έχουμε τη συνθήκη αύξησης της μεταβλητής J. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση εξωτερικού προγράμματος EXPR. Εδώ πέρα αυξάνουμε το J κατά 1. Το πρόγραμμα αυτό που φαίνεται στην οθόνη μας, όταν το τρέξουμε θα εμφανίσει Hello από 1 έως 10. Αν θέλουμε να διακόψουμε την εκτέλεση ενός βρόγχου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή break για να διακόψουμε την εκτέλεση και να βγούμε έξω από το βρόγχο. Αν θέλουμε να μεταβούμε στην επόμενη εκτέλεση των εντολών του βρόγχου, ακόμα και αν υπολείπονται εντολές για να εκτελεστούν στην τρέχουσα εκτέλεση του βρόγχου, τότε θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή continue. Το παράδειγμα που φαίνεται στην οθόνη σας χρησιμοποιεί τόσο την εντολή continue όσο και την εντολή break. Αυτό θα εκτυπώσει τις τιμές 1, 3 και 5. Αυτό θα γίνει γιατί όταν το α είναι ίσο με 2 ή το α είναι ίσο με 4, τότε εκτελείται η εντολή continue. Αμέσως πάμε στην επόμενη εκτέλεση του βρόγχου παραλείποντας τις επόμενες εντολές. Ενώ όταν το α είναι ίσο με 6, τότε εκτελείται η εντολή break και σταματάει η εκτέλεση του πιο κοντινού βρόγχου. Στη συνέχεια του εργαστηριακού φυλαδίου, μας δίνεται ο κώδικας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης σας. Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει, το σύμβολο ερωτηματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενώσει στην ίδια γραμμή πολλαπλές εντολές. Ωστόσο, κάποιες εντολές, όπως η do και η then, δεν χρειάζονται να χωρίζονται με ερωτηματικό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα τερματιστεί σωστά.
Ορθό είναι το πρόγραμμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Η διαφορά είναι στο πότε αλλάζει η τιμή του A. Στο αρχικό πρόγραμμα, το A αλλάζει μετά τις if. Όμως εμείς, για να τρέξει ορθά το πρόγραμμά μας, επιθυμούμε να αλλάζει πριν. Κάπου εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ετικέτα go-to στα σενάρια φλοίου SH. Μερικές φορές θέλουμε να χωρίζουμε την εκτέλεση ενός script σε τμήματα ανάλογα με την τιμή μιας παραμέτρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την δομή case, η οποία έχει την σύνταξη που βλέπετε στην οθόνη σας. Case, word in pattern, commands, ενώ κλείνει με την isAg, δηλαδή ανάστροφα την λέξη case. Word είναι η μεταβλητή που εξετάζουμε, το pattern είναι το στοιχείο ακριβώς που θέλουμε, είτε ένα pattern χρησιμοποιώντας το χαρακτήρα αστεράκι, που είναι απεριόριστο πλήθος οποιοδήποτε χαρακτήρα. Το παράδειγμα που βλέπετε στην οθόνη σας χρησιμοποιεί την case. Όπως βλέπουμε, όταν η μεταβλητή number παίρνει τη τιμή 1, εκτυπώνει «You gave me 1». Όταν έχει τιμή μεγαλύτερη του 10, εκτυπώνει «You have me big number». Διαφορετικά, εκτυπώνει «You gave me something else». Αν θέλουμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις στις μεταβλητές, π.χ. αύξηση της μεταβλητής κατά 1, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο τρόπους. Με τη χρήση του εξωτερικού προγράμματος Expr, το οποίο υποστηρίζει αριθμητικές και λογικές πράξεις και συντάσσεται, όπως φαίνεται, Expr στοιχείο 1, πράξη στοιχείο 2, πρέπει να προσέξουμε όμως ότι το στοιχείο 1 και το στοιχείο 2 μπορεί να είναι είτε μεταβλητές είτε αριθμοί. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε Expr δολάριο A συν 1. Συνήθως το αποτέλεσμα του υπολογισμού τοποθετείται σε μία μεταβλητή, οπότε πρέπει όλη η εντολή να τοποθετείται μέσα σε μονά ανάποδα εισαγωγικά. Με τη χρήση της εσωτερικής εντολής εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων δύο παρενθέσεων θα είναι ως εξής η σύνταξη. A είναι ίσο με δολάριο, δύο παρενθέσεις, κενό, δολάριο A συν 1, κενό και άλλες δύο παρενθέσεις. Συνολικά μπορούν να γίνουν 32 πράξεις. Στη συνέχεια του βίντεο θα δημιουργήσουμε μερικά σενάρια φλοιού. Το πρώτο που μας ζητείτε να δημιουργήσουμε ζητάει από το χρήστη να πληκτρολογήσει το όνομά του με τη χρήση της εντολής read και τον αριθμό των επαναλήψεων που θα εκτυπωθεί το όνομά του. Στη συνέχεια εκτυπώνεται το όνομα που έδωσε ο χρήστης τόσες φορές όσες έχει ζητήσει. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την εντολή echo για να δώσουμε προτροπή ώστε ο χρήστης να δώσει το όνομά του. Έπειτα την read για να διαβάσουμε το όνομα, ξανά την echo για να διαβάσουμε τον αριθμό και read για να διαβάσουμε τον αριθμό. Αρχικοποιούμε τη μεταβλητή yod ίση με τον αριθμό 0 και με τη χρήση της while ελέγχουμε αν το yod είναι μικρότερο του αριθμού που έδωσε ο χρήστης. Εάν δεν είναι μικρότερο, τότε τερματίζεται το πρόγραμμά μας. Αν όμως είναι μικρότερο, τότε εκτυπώνεται το όνομα του χρήστη και έπειτα αυξάνεται το γιο κατά 1. Αφού ολοκληρωθούν οι επαναλήψεις, το πρόγραμμα τερματίζεται. Αποθηκεύουμε το πρόγραμμά μας και έπειτα με την εντολή chmode συν χ σε 1.sh κάνουμε το πρόγραμμα εκτελέσιμο. Τρέχουμε το πρόγραμμα με /slash σε 1.sh. Μετά την προτροπή δίνουμε το όνομά μας και τον αριθμό που επιθυμούμε, εδώ 10, και πράγματι τρέχει το πρόγραμμά μας ορθά. Επόμενο σενάριο φλοιού που θα δημιουργήσουμε είναι το σε2.sh. Σε αυτό θα εμφανίζει κάποιους αριθμούς από το 1 έως το 100 με τη σειρά 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 και ούτω καθεξής.
Για τη δημιουργία λοιπόν του σενάριου φλοιού, αρχικά θα αρχικοποιήσουμε το γιο της ΩΜΕΝΑ. Έπειτα, με τη χρήση της WHILE θα ελέγξουμε αν το γιο είναι μικρότερο ίσο του 100. Εάν είναι, τότε στη μεταβλητή NUM δίνουμε την έκφραση που μας βγάζει το αποτέλεσμα των αριθμών που επιθυμούμε, τη σειρά των αριθμών που επιθυμούμε. Κάνουμε έλεγχο σε περίπτωση που το NUM είναι ίσο με το 0. Εάν δεν είναι ίσο με το 0, τότε θα εμφανίζουμε τον αριθμό. Τέλος, αυξάνουμε το γιο κατά 1. Επαληθεύουμε ότι το πρόγραμμά μας λειτουργεί σωστά με τον ίδιο τρόπο. Αφού το κάνουμε εκτελέσιμο, το τρέχουμε. Όπως βλέπετε, λειτουργεί σωστά. Επόμενο σενάριο φλοιού προς υλοποίηση είναι το C3, το οποίο ζητάει από το χρήστη να πληκτρολογήσει το όνομά του με τη χρήση της read και τον αριθμό των επαναλήψεων που θα εκτυπωθεί το όνομά του, όπως ακριβώς κάναμε και στο C1. Στη συνέχεια, εκτυπώνεται το όνομα που έδωσε ο χρήστης τόσες φορές όσες έχει ζητήσει. Κάθε 10 φορές ερωτάται ο χρήστης αν θέλει να συνεχίσει, αν πατήσει Y κεφαλαίο ή Y μικρό, τότε συνεχίζεται η εκτύπωση. Αν πατηθεί N κεφαλαίο ή N μικρό, τότε σταματάει. Σε διαφορετική περίπτωση, επαναλαμβάνεται η ερώτηση. Ο τρόπος λοιπόν που θα εργαστούμε είναι ο εξής. Ακριβώς όπως το C1, με την εντολή echo θα δώσουμε μια προτροπή στον χρήστη να δώσει το όνομά του. Με την εντολή read διαβάζουμε το όνομα. Κατά τον ίδιο τρόπο, ζητάμε από τον χρήστη έναν αριθμό και τον διαβάζουμε. Έπειτα, αρχικοποιούμε μία μεταβλητή, εδώ την A, ίση με το 0. Με τη χρήση της while ελέγχουμε αν το A είναι μικρότερο του αριθμού που έδωσε ο χρήστης. Εάν είναι μικρότερο, τότε εμφανίζουμε το A, αυξάνουμε το A κατά 1, ενώ ταυτόχρονα το διαιρούμε με το 10. Στην περίπτωση που η διαίρεση με το 10 είναι ίση με 0, τότε εμφανίζεται το μήνυμα εάν επιθυμεί ο χρήστης να συνεχίσει. Και με την εντολή read διαβάζεται η απάντηση. Δίνουμε σε μια μεταβλητή bool τον αριθμό 0 και ελέγχουμε εάν είναι ίση με το 1 ή όχι. Εάν δεν είναι ίση με το 1, τότε θα ελέγχεται η απάντηση. Answer είναι ίσο με Y κεφαλαίο ή Y μικρό ή N κεφαλαίο ή N μικρό. Εάν είναι Y, τότε δίνεται στην bool η τιμή 1 και με τη χρήση της continue προχωράμε στην επόμενη επανάληψη. Εάν είναι ίση με N η απάντηση του χρήστη, τότε πάλι η bool γίνεται ίση με 1 και έχουμε break, όπου τερματίζεται το πρόγραμμα. Τέλος, εάν ο χαρακτήρας που δίνεται από το χρήστη δεν είναι Y ή N, τότε επαναλαμβάνεται η προηγούμενη διαδικασία. Για να ελέγξουμε εάν το σενάριο φλοιού λειτουργεί ορθά, αρχικά θα κάνουμε το C3 εκτελέσιμο με την CH mode συν H. Έπειτα, τρέχουμε το πρόγραμμα C3. Μετά από την προτροπή δίνουμε το όνομά μας και τον αριθμό των επαναλήψεων που επιθυμούμε. Επιλέγουμε έναν αριθμό μεγαλύτερο του 10. Βλέπουμε τις πρώτες 10 επαναλήψεις και έπειτα ρωτόμαστε αν θέλουμε να συνεχίσουμε. Την πρώτη φορά επιλέγουμε Yes, βλέπουμε άλλες 10 φορές το όνομά μας και μετά No. Το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά. Προχωράμε στο σενάριο φλοιού C4. Μας ζητείται να κατασκευάσουμε ένα script το οποίο θα εκτυπώνει μία σειρά μηνυμάτων ως εξής. Θα ξεκινάει από την τιμή που δίνει ο χρήστης και θα εκτυπώνει συνεχώς το αλφαριθμητικό. Στην αίθουσα υπάρχουν χι φοιτητές και θα φύγει ένας, ενώ μειώνει τη τιμή των φοιτητών. Μόλις φύγουν όλοι οι φοιτητές,
Τότε εμφανίζεται το μήνυμα. Στην αίθουσα δεν υπάρχουν φοιτητές και θα τελειώνει το πρόγραμμα. Ο αριθμός των αρχικών φοιτητών θα δίνεται με δύο τρόπους. Είτε στη γραμμή εντολών ως πρώτη παράμετρος, είτε σε περίπτωση που δεν έχει ανιχνευτεί παράμετρος στη γραμμή εντολών, τότε θα δίνεται αριθμός μετά από προτροπή προς τον χρήστη και θα ζητηθεί αρχικός αριθμός φοιτητών. Για την ανάπτυξη του script σε 4 θα εργαστούμε ως εξής. Αρχικοποιούμε δύο μεταβλητές, την φοιτητές με κενό και την OK με 0. Ελέγχουμε εάν έχει δοθεί από τον χρήστη κάποια παράμετρος κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Εάν έχει δοθεί παράμετρος, τότε ελέγχουμε με την EGREP εάν αυτή είναι αριθμός. Αν ικανοποιούνται οι παραπάνω συνθήκες, τότε δίνουμε την τιμή της παραμέτρου στη μεταβλητή φοιτητές. Σε διαφορετική περίπτωση, με τη χρήση μιας WHILE, ζητείται ένας αριθμός φοιτητών από τον χρήστη, μέχρι τη στιγμή που ο χρήστης να εισάγει ορθά έναν αριθμό. Εφόσον λοιπόν εισαχθεί ένας αριθμός από τον χρήστη, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των φοιτητών, δίνουμε το περιεχόμενο της μεταβλητής φοιτητές στο γιο του. Με τη χρήση μιας WHILE, ελέγχουμε εάν το γιο του είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Εάν είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε θα εμφανίζεται στην αίθουσα υπάρχουν γιο φοιτητές, όσους έδωσε ο χρήστης δηλαδή, και θα φύγει ένας. Έπειτα, θα ελαττώνουμε το γιο κατά ένα. Μόλις το γιο γίνει ίσο με 0, τότε θα εμφανιστεί στην αίθουσα δεν υπάρχουν φοιτητές. Όπως βλέπετε στην οθόνη σας, το πρόγραμμα τρέχει ορθά και με τους δύο τρόπους. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε ένα τμήμα ενός αλφαριθμητικού, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εξωτερικό πρόγραμμα CAD. Το CAD δέχεται δεδομένα με τη χρήση της διασύνδεσης των εντολών διαμέσου της κάθετης γραμμής. Δηλαδή, εντολή 1, κενό, κάθετη γραμμή, κενό, εντολή 2. Στο παράδειγμα αυτό, η εντολή στέλνει τα δεδομένα αντίστοιχη οθόνη στην εντολή 2. Αυτό δημιουργεί τη διαδιεργασική επικοινωνία με το όνομα διασωλήνωση. Οι δύο πιο γνωστές λειτουργίες του CAD είναι οι εξής. Μπορεί να εμφανίσει ένα τμήμα του αλφαριθμητικού από κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα ως κάποιον άλλο. Οι παράμετρος που χρησιμοποιούμε είναι η B και μπορούμε να δώσουμε εύρους χαρακτήρων ή συγκεκριμένους χαρακτήρες ή και τα δύο. Για παράδειγμα, η εντολή echo, εισαγωγικά, ανοίγει παρένθεση, unknown, παύλα, FreeBSD, κλείνει εισαγωγικά και παρένθεση, κάθετη γραμμή cat, παύλα B, 1-3,10, θα εμφανίζει στην οθόνη τους χαρακτήρες 1-3 και τον χαρακτήρα 10, δηλαδή, ανοίγει παρένθεση, ούνου. Μπορεί ακόμα να εμφανίσει τμήματα ενός αλφαριθμητικού που χωρίζονται με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Μπορεί ακόμα να εμφανίσει τμήματα ενός αλφαριθμητικού που χωρίζονται με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Χρησιμοποιούμε την παράμετρο F, η οποία δείχνει τον αριθμό πεδίου, και την παράμετρο D, που δίνει τον χαρακτήρα του διαχωριστικού. Για παράδειγμα, η εντολή echo εισαγωγικά ανοίγει παρένθεση unknown 1, άνω κάτω τελεία, unknown 2, άνω κάτω τελεία, FreeBSD, κλείνει παρένθεση και εισαγωγικά, κάθετος, cat, παύλα F3, παύλα D, θα εκτυπώσει τη λέξη FreeBSD. Γενικά, μπορούμε να συνδυάσουμε εντολές της cat. Επιπλέον, υποστηρίζονται και άλλοι παράμετροι. Αν θέλουμε να τερματίσουμε την εκτέλεση ενός φλοιού, τότε θα δώσουμε την εντολή exit. Η σύνταξή της είναι exit, exit code για παράδειγμα, όπου exit code είναι μία προαιρετική παράμετρος που αντιστοιχεί στον αριθμό exit status. Θα επιστρέψει στο φλοιό. Η τιμή αυτή είναι η τιμή επιστροφής του προγράμματος. Ο αριθμός επιστροφής του τελευταίου προγράμματος τοποθετείται στην ειδική μεταβλητή δολάριο ερωτηματικό. Έχουμε λοιπόν τον κώδικα που φαίνεται στην οθόνη σας. Exit 10, Echo Hello και Exit 20.
Αυτό που θα εκτυπώσει είναι η τιμή 10. Καθώς πραγματοποιείται έξοδος με την εκτέλεση εντολής exit και εμφανίζεται η τιμή του exit status που επιστρέφει στον φλοιό. Δεν εκτελείται η εντολή exit 20 καθώς έχει προεκτελεστεί η exit 10. Επίσης δεν εκτελείται η εντολή hello. Στο προηγούμενο εργαστήριο είδαμε κάποιες χρήσεις της if. Μπορούμε να τοποθετήσουμε επιπρόσθετα την εντολή elif αν θέλουμε να εκτελεστεί κάποια ομάδα εντολών αν ισχύει μια διαφορετική συνθήκη ή else για οποιοδήποτε άλλη περίπτωση. Η σύνταξη είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη και δεν διαφέρει από όσα ήδη γνωρίζουμε από άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ύπαρξης μεταπλητής με την παράμετρο z, δηλαδή αν έχουμε τη συνθήκη παύλα z variable, τότε αυτή θα επιστρέψει αληθή τιμή αν η μεταβλητή αυτή έχει κάποια στοιχεία. Μπορούμε μέσα στις αγγείλες να τοποθετήσουμε περισσότερες εκφράσεις και να συνδέσουμε είτε με τη λογική πράξη AND είτε με τη λογική πράξη OR. Ο πίνακας που φαίνεται στην οθόνη σας εμφανίζει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εάν χρησιμοποιήσουμε το θαυμαστικό, τότε εάν είναι αληθής η έκφραση, τότε επιστρέφεται ψευδής τιμή. Αν βρίσκεται μέσα σε αγγείλες και σε παρενθέσεις, τότε επιστρέφεται απλά η τιμή της μεταβλητής. Εάν έχουμε δύο μεταβλητές, 1 και 2, και χρησιμοποιούμε την παράμετρο παύλα A, τότε θα είναι αληθής αν τόσο η πρώτη μεταβλητή όσο και η δεύτερη είναι αληθής. Τέλος, η έκφραση θα είναι αληθής όταν χρησιμοποιείται η παράμετρος O, όταν τόσο η πρώτη μεταβλητή ή και η δεύτερη μεταβλητή είναι αληθής. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις χρησιμοποιούν τις λέξεις που εμφανίζονται στον πίνακα της οθόνης σας και αφορούν αριθμητικές συγκρίσεις. Έστω λοιπόν ότι έχουμε δύο αριθμητικές μεταβλητές, χ1 και χ2. Αν χρησιμοποιήσουμε την πρώτη έκφραση, την παύλα EQ, τότε θα ελέγχουμε αν οι δύο μεταβλητές είναι ίσες. Την δεύτερη, αν είναι άνισες. Την τρίτη, αν η χ1 είναι μικρότερη από τη χ2. Την πέμπτη, αν είναι μικρότερη ή ίση από την χ2. Την gt, αν η χ1 είναι μεγαλύτερη από την χ2. Και την ge, αν είναι μεγαλύτερη ή ίση από την χ2. Εκτός από αριθμητικές συγκρίσεις, μπορούν να γίνουν και συγκρίσεις αλφαριθμητικών με τη χρήση του ίσον, για παράδειγμα χ1 ίσο με χ2, αν πρόκειται για αλφαριθμητικές μεταβλητές, ενώ με τη χρήση του θαυμαστικού και του ίσον, για να συγκρίνουμε αν είναι διαφορετικά. Επίσης, υπάρχει η ειδική μεταβλητή δολάριο δίεση, που είναι ο αριθμός των παραμέτρων γραμμής εντολών που έχει δώσει ο χρήστης. Στο εργαστηριακό φυλάδιο μας ζητείται να δώσουμε την εντολή EcoPath, η οποία εμφανίζει την πλήρη διαδρομή αναζήτησης εκτελέσιμων προγραμμάτων. Έπειτα μας ζητάει να δώσουμε δύο παραδείγματα χρήσης της τμηματοποίησης αλφαριθμητικών με τη χρήση της παραμέτρου B για τη μεταβλητή Path, η οποία έχει αποτέλεσμα να απομονώνεται ένα Path από όλα αυτά. Εμείς δίνουμε δύο παραδείγματα για το Path όπου εμφανίζουμε το περιεχόμενο από τους χαρακτήρες 17 έως 30 και έπειτα για τους χαρακτήρες που βρίσκονται μετά τον 62. Ακόμα, μας ζητείτε να δώσουμε δύο παραδείγματα χρήσης τμηματοποίησης αλφαριθμητικών με τη χρήση της παραμέτρου cat-f για τη μεταβλητή path, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να απομονώνεται ένα path από όλα αυτά. Εμείς δίνουμε αρχικά να μας εμφανιστεί ένα τμήμα όπου είναι το δεύτερο τμήμα του path που χωρίζεται με άνω κάτω τελεία και έπειτα το τέταρτο τμήμα του path που χωρίζεται από άνω κάτω τελεία. Ως τώρα λοιπόν τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη που είναι η προεπιλεγμένη έξοδος. Αν θέλουμε να ανακατευθύνουμε την έξοδο σε κάποιο αρχείο, τότε θα χρησιμοποιήσουμε το βελάκι προς τα δεξιά, ακολουθούμενο από το όνομα του αρχείου. Θα γράψουμε για παράδειγμα ls-l/bin, βελάκι,
ls-file.txt. Όπως βλέπουμε, αποθηκεύονται όλα στο ls-file. Μπορούμε να δούμε με την εντολή more. Τις περισσότερες φορές θέλουμε στο φλοιό μας να εκτελέσουμε εξωτερικά προγράμματα, την έξοδο των οποίων να τοποθετούμε σε μεταβλητές. Όπως είδαμε, αυτό γίνεται με το να τοποθετούμε την εντολή που θέλουμε να εκτελεστεί μέσα σε μονά ανάποδα εισαγωγικά. Αν τώρα θέλουμε έναν τυχαίο αριθμό μέσα σε μία μεταβλητή, τότε θα χρησιμοποιήσουμε την δεύτερη γραμμή που βλέπουμε στην οθόνη μας, δηλαδή τη δεύτερη γραμμή του προγράμματος. Η μεταβλητή στην οποία θα τοποθετήσουμε τον τυχαίο αριθμό είναι η random. Ακολουθεί το ίσον και μέσα σε μονά εισαγωγικά η εντολή που μας δίνει έναν τυχαίο αριθμό. Μας ζητείτε να κατασκευάσουμε λοιπόν το πρόγραμμα που βλέπετε, το script που βλέπετε, το οποίο δημιουργεί μία τιμή με τυχαίο τρόπο, χρησιμοποιώντας την εντολή που είδαμε, και έπειτα ζητά από το χρήστη να πληκτρολογήσει μία τιμή. Αν η τιμή που πληκτρολόγησε ο χρήστης είναι η ίδια, τότε σταματάει η εκτέλεση του προγράμματος και εμφανίζει το μήνυμα «Συγχαρητήρια, το βρήκες». Αν η τιμή που πληκτρολογεί ο χρήστης είναι μικρότερη, εμφανίζει το μήνυμα «Έδωσες μικρή τιμή». Διαφορετικά εμφανίζει το μήνυμα «Έδωσες μεγαλύτερη τιμή». Προαιρετικά, μας ζητείτε να μετρήσουμε τον αριθμό των προσπαθειών. Ο τρόπος που θα εργαστούμε είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που ακολουθήσαμε σε προηγούμενο εργαστήριο για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Θα χρησιμοποιήσουμε τις εντολές ωστόσο echo για την προτροπή, read για να διαβάζουμε τον αριθμό που μάντεψε ο χρήστης, ενώ μία while θα μας βοηθήσει στο να ελέγχουμε κατά πόσον ο αριθμός που έδωσε ο χρήστης με τον τυχαίο αριθμό ταυτίζονται ή όχι. Εάν ο αριθμός που έδωσε ο χρήστης είναι μικρότερος, θα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα. Αν είναι μεγαλύτερος, μήνυμα ότι είναι μεγαλύτερος. Και αν είναι ίση, μάντεψε τον τυχαίο αριθμό. Επιπλέον, ορίζουμε μία μεταβλητή την οποία αρχικοποιούμε με τιμή 1 και σε κάθε επανάληψη της while την αυξάνουμε κατά 1. Έτσι, όταν το πρόγραμμά μας θα τελειώσει και ο χρήστης θα μαντέψει ορθά τον αριθμό που αναζητάμε, τότε θα εμφανίζεται η μεταβλητή αυτή με το μήνυμα «Δοκίμασες γιότ φορές», ανάλογα με τις φορές που δοκίμασε ο χρήστης. Αφού κάνουμε εκτελέσιμο το πρόγραμμά μας, το τρέχουμε. Δοκιμάζουμε αρχικά έναν μικρότερο αριθμό από τον τυχαίο, έπειτα έναν μεγαλύτερο και τέλος τον τυχαίο αριθμό. Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά, αφού μας δίνει ότι έχουμε κάνει 3 επαναλήψεις. Στο επόμενο script, στο C6, το πρόγραμμα θα δέχεται μία παράμετρο και μόνο μία. Αν λοιπόν ο χρήστης δώσει μία παράμετρο, τότε το εμφανίζεται το μήνυμα OK only one. Αν δεν δώσει κάποια παράμετρο, εμφανίζεται το μήνυμα no parameter. Διαφορετικά, δηλαδή αν δώσει πολλές παραμέτρους, τότε εμφανίζεται το μήνυμα too many parameters. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ιδιαίτερα απλή. Ουσιαστικά, χρησιμοποιούμε απλά μία if, elif, else. Το σημαντικό σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι χρησιμοποιούμε το δολάριο δίεση που αναφέρθηκε προηγουμένως. Αν τρέξουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, χωρίς παραμέτρους μας εμφανίζει no parameters. Έπειτα, αν δώσουμε μόνο μία παράμετρο, τότε μας εμφανίζει OK only one. Αν δώσουμε 2 παραμέτρους, εμφανίζεται too many parameters. Αν όμως δώσουμε 2 τιμές μέσα σε εισαγωγικά, τότε εμφανίζεται OK only one και αναγνωρίζει ότι είναι μία παράμετρος. Στο αρχείο C7 θα δέχεται μία και μόνο παράμετρο από τη γραμμή εντολών. Η παράμετρος αυτή θα είναι ένα όνομα αρχείου. Αν δεν υπάρχει αυτό το αρχείο, θα εμφανίζεται μήνυμα και θα τερματίζεται το πρόγραμμα. Διαφορετικά, το σενάριο φλοιού θα ανοίγει το αρχείο και θα βρίσκει συνολικά πόσοι χρήστες έχουν σύνδεση 1024, 2048 και πόσοι 8192.
Το αρχείο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι όμοιο με προηγούμενο εργαστήριο και δίνεται στο εργαστηριακό φυλάδιο. Όσον αφορά τον κώδικα, ξεκινάμε με μία if η οποία ελέγχει αν έχει δοθεί παράμετρος. Εάν δεν έχει δοθεί παράμετρος, ο κώδικας τερματίζεται. Έπειτα αρχικοποιούμε τρεις μεταβλητές var 1, 2 και 3 οι οποίες αντιστοιχούν στα 1024, 2048 και 8192. Ακόμα αρχικοποιούμε μία μεταβλητή jot. Έπειτα ελέγχουμε εάν υπάρχει το αρχείο με το παύλα e από την παράμετρο που δόθηκε από το χρήστη. Έπειτα για όσο διαβάζετε το αρχείο γίνεται έλεγχος για το εάν υπάρχει το 1024, το 2048 και το 8192 στη συγκεκριμένη θέση του αρχείου, δηλαδή μετά το πρώτο slash. Όταν τελειώσει το while, δηλαδή όταν σταματήσει να διαβάζει το αρχείο και έχει ολοκληρωθεί, τότε εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη το αποτέλεσμα, δηλαδή το πόσες φορές έχουν εμφανιστεί αριθμοί 1024, 2048 και 8192. Αν τρέξουμε το πρόγραμμά μας, γράφοντας /c7.sh κενό και το όνομα του αρχείου όπως το έχουμε αποθηκεύσει, θα δούμε ότι τρέχει σωστά. Πριν προχωρήσουμε στο C8, να αναφέρουμε κάπου εδώ ότι η εντολή ls-l-s εμφανίζει το μέγεθος του κάθε αρχείου σε μπλοκ. Προχωράμε λοιπόν στο αρχείο C8, το οποίο θα κάνει ls-ls/bin και θα προσθέτει όλους τους αριθμούς μεγέθους μπλοκ που βρίσκει. Στο τέλος, θα αναγράφει το συνολικός αριθμός από μπλοκ. Ο τρόπος που θα εργαστούμε είναι ο εξής. Αρχικά, θα αρχικοποιήσουμε την count ίσο με 0. Με το setD, θα μπούμε στο ls file, χρησιμοποιώντας την εντολή ls-ls/bin. Έπειτα, με τη χρήση της while, όσο λοιπόν θα διαβάζετε η μεταβλητή, τότε θα μετράτε από τη μεταβλητή ο συνολικός αριθμός από μπλοκ. Εάν το count είναι ίσο με το total, τότε θα προχωράμε στην επόμενη loop. Διαφορετικά, το count θα αυξάνεται με το count συν 1. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται όταν ολοκληρωθεί το ls file. Τέλος θα εκτυπώνεται το count. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας με το .slash/c8.sh. Ενώ τρέχει το πρόγραμμα πατάμε more και ls file προκειμένου να δούμε το περιεχόμενο του ls file και τον αριθμό που έχει μετρήσει. Συνεχίζουμε με το script C9, το οποίο δέχεται μία παράμετρο από τη γραμμή εντολών. Η παράμετρος θα αντιστοιχεί σε κάποιο κατάλογο, π.χ. τον slash bin. Θα κάνει ls-l$1 και θα βρίσκει πόσες γραμμές έχουν τουλάχιστον ένα A και πόσες γραμμές έχουν τουλάχιστον ένα E. Και θα εκτυπώνει είτε το μήνυμα more lines with E, είτε το μήνυμα more lines with A, είτε το μήνυμα same number of lines. Θα τρέξουμε το πρόγραμμά μας με παράμετρο το slash bin. Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος, θα ξεκινήσουμε με μία if με την παράμετρο παύλα E, η οποία αφορά ένα αρχείο. Έπειτα, με την grep, θα αναζητήσουμε αρχικά για το A και θα το αποθηκεύσουμε στο α1 και για το E και θα αποθηκεύσουμε τον αριθμό που έχουμε συναντήσει το E στο α2. Έπειτα, θα εκτυπώσουμε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο A και τον αριθμό που αντιστοιχεί στο E. Θα κάνουμε σύγκριση ένα μεγαλύτερος μικρότερος ή ίσος και θα το εκτυπώσουμε. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του τέταρτου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε!